Αντώνη, κάθε φορά που με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες έλα κάπου, με τρώει η αγωνία τι έχεις. Τώρα βλέπω εδώ έχεις πίνακα, τι θες πάλι να μας δείξεις. Λοιπόν, σκέφτηκα, πολλοί κόσμος, Έλληνες και ξένοι, με ρωτούν στο μαγαζί και με ρωτούν πώς πας στον Άισιμο. Τους εξηγώ, θα πάτε και πάνω λιγάκι, θα κάνετε αριστερά στην Παραπάντα, θα κάνετε πάνω εκεί προς τον Άι Λάζαρο, θα κάνετε πάλι αριστερά. Και μετά από 2-3 χιλιόμετρα θα δείτε ένα κτίριο αυτό άσπρο, μια δεξαμένη άσπρη, και ύστερα στα 150 μέτρα περίπου είναι τα μπελίστα που κάνει πάνω στον Αϊσιμό. Πολλοί πάνε στη χειρόνα του τουλάχι και δεν τα βρίσκουν. Δεν το βρίσκουν. Έχουν πάρει πίσω τη μέρα, μόνο λίγο κάποιο τίποτα. Και σκέφτηκα λοιπόν να κάνω κάτι που να το βλέπουν και εύκολα και να λέει από κάτω ότι προς Άγιο Σιμεών. Προς Άγιο Σιμεών. 150 μέτρα. Α, και καλά ότι στρίβει στα 150 μέτρα για να πας στον Άγιο Σημείο. Από δανά που θα το δουν, ξέρω εγώ, θα σταματήσουν, θα δουν την εκκλησία, θα καθημερινούν το Άγιο Σημείο. Εντάξει. Μοιάζει. Βέβαια. Ναι, σαν Σημείο. Από κάθε τα γράμματα ή θα καταλάβουν. Ελπίζω να μην πάνε χειρό, πάλι και στρέφονται πίσω. Αυτό το έχει κάνει μόνο, το έχει κάνει αυτό. Ναι, πριν μια εβδομάδα το σκέφτηκα. Και... αυτό εδώ πίσω. Από ό,τι βλέπει, ο Άγιο Σημείο είναι δύο άσημοι. Γιορτάζει 1η Σεπτεμβρίου και 3 Φεβρουαρίου. Είναι ο Στυλίτης το καλοκαίρι και ο Θεοδόχος το. Έχει κάνει και του δύο δηλαδή. Χειμώνα, ναι. Εδώ ακούω ότι είναι. Αυτό μάλλον. Δες, τι βλέπει, θε πρόσεχε κάτι. Δε τη μούρη του ουρανού, είναι πιο ανοιχτή και αν είναι λίγο πιο σκούρη. Δε την λίγο πιο σκούρη. Ναι. Λοιπόν, εδώ κοίτασε, μπορεί να είναι και σαν θαύμα. Η ζωγράφηση, όταν τελείωσα, είπε ένα σπρέι, να τον περάσω και σπρέι για να. Σαν διάβροχα με τη βροχή κτλ. Ναι. Αλλά το σπρέι που υπήρχε δεν ήταν διαφανέ, ήταν πολύ άσπρη. Και κάνω μια σαδά και προσάρισε όλη τη μούρη του Άισιμου. Ωρα, λέω, ύστερα πολεμούσε με άλλο χρώμα, πάλι να κάνω πάλι πάνω στο άσπρο τη φυσιογνωμία που είχα άρεσε πριν. Και όμω τι γίνεται, η πηγή πιο σκούρη. Μπορεί να ήταν και θέλει ο Θεό και ο Άισιμου. Ο Άισιμου, ο Στυλίτη, ήταν. Κατά λάθο δεν σου είχε. Ναι, όχι. Προσάρισε με άσπρο χρώμα τη γύρω σπρέι. Ναι. Και πρέπει να πάρει κάτι τη μούρη του. Ναι. Εντάξει, δεν μοιάζουν βέβαια. Με αγέρα, εντάξει. Εντάξει. Με λίγα λόγια, πού θέλω να καταλήξω. Δεν είσαι γεωγράφος. Ναι, ζωγράφος είσαι δηλαδή. Κανείς ζωγράφος. Το λέω εγώ, ο γράμματος ο Αντώνης της Αγγλίας. Κανείς ζωγράφος, ούτε ο Μιχαλάγγελος, ούτε ο μεγάλος ζωγράφος του κόσμου, αγιογράφος, κανείς δεν μπορεί να δώσει τη μορφή και τη γλυκάδα των ματιών, την ηρεμία του Αγίου ή του Χριστού. Κανείς. Όλοι στο περίπου. Κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να δώσει και την ομορφιά, την ηρεμία του Χριστού και των Αγίων. Απλώς όλοι στο περίπου. Γιατί κανείς δεν τους είδε τους Αγίους από κοντά. Λοιπόν, κανείς γεωγράφος, απλώς εγώ τώρα θα δείξω ότι είναι ο ένας Άγιος Σημείος και ο άλλος. Πού θα καταλήξω. Ότι ο Στυλίτης χειμώνα καλοκαίρι πάνω σε ένα στήλο. Yeah. Που σημαίνει ότι είναι τρόγιος. Ήταν πιο μαύρος. Άρα λοιπόν, μπορεί και το λάθος που έκανα εγώ που πήγε πάνω πολύ άσπρη, να είναι ο Άγιος Σημείος, να είναι πιο σκούρος. Το πιάσες. Το κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, εσύ τώρα πού σου ήρθε, ζωγραφίζεις από χρόνια. Εγώ επειδή είμαι αγιοπλάστης. Γεννήθηκα μέσα στον πύργο και στα μάτια μου είδα τον πύργο. Αν ήμασταν ζωγραφίζω, έμαθε κοντά στον ο πατέρας μου, η μάνα μου. Το ξέρετε, η μάνα μου ήταν ζωγράφος. Η μάνα μου, όταν ζωγράφισε η μάνα μου κεραμικά, εδώ όλοι οι άλλοι βάζανε πατάτες. Λοιπόν, η μάνα μου είναι μεγάλη καλλιτέχνη και δεν το ξέρει κανείς. Να σχεδίσει κανένα 100 κομμάτια, 100 διαφορετικά σχέδια. Αλλά δεν είναι για να την πάρει το σχέδιο να γίνει γνωστή. Λοιπόν, κοντά στη μάνα μου και στον πατέρα μου θα διαγραφεί και θα το λέω πάντα σου ζω, το χρωστό σε ένα Γιώργο Συφαλάκη τελειώνει, στο Γιάννη το Δημητριάδη, το συγχωρεμένο, και στη γυναίκα του Πουτούλη και με Μπέκα, Γιάννη, όταν πας στην Αθήνα, μην ξεχάσεις να φέρεις μπογιές και πινάρι του Αντώνη. Το είχα πει και στην κηδεία. Ναι. Και μάστε μου να πάω και στην Αμπεσέ. Λοιπόν, στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στο Συφαλάκη, στο Γιώργο και στο Γιάννη Δημητριάδη, στην γυναίκα του χρωστό ότι ήμαθα να ζωγραφίζω. Λαϊκός. Ναι. Εντάξει, από μόνο σου δηλαδή. Από μόνο σου. Ναι, από μόνο σου. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι αυτό ο πίνακα. Δεν το λέω τώρα για να το κάνω τον έξυπνο, να κάνω το φαντασμένο. Εσύ ό,τι θες. Αλλά με είχε ανακαλύψει το 1973 ο διευθυντή τη ΕΝΕ τότε και τη ΣΕΡΤ. Και είχαν τότε με τον διευθυντή τη πινακοθήκη σε Σύφνο. Λέει, ποιο είναι αυτό ο νέο οθόφιλο, λέει του πατέρα μου. Λέει, τώρα υπηρετεί στο ναυτικό. Είχαν και με βρει κανένα στο ναυτικό νοσοκομείο τότε και τα χρόνια. Με τον διοικητή μου αυτά με πήρανε η ΕΝΕ τότε και η ΕΡΤ συνέντευξη πώς ξεκίνησε και τα έπαιδα λοιπά και πήρανε κάτω στην Εθνική Πινακοθήκη στο υπόγειο που είδα όλους τους πίνακες του Θεόφιλου και μου λένε, δεν τα πω εγώ, αυτοί μου λένε μπροστά σου ο Θεόφιλος να κάνει μία, αυτός έχει κάνει χοντροκοπιές, έχει ευαισθησίες εσύ μου λέει κάνεις πολλές λεπτομέρειες αυτό μετά πάνε εγώ, η κριτική είχα κάνει εκθέσεις τότε
στην Αθήνα, στο Αγκάθι, στο Τίτο Μάτι, στον Παρνασσό, στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Πειραιώς. Είχε κάνει εκθέσει ζωγραφική, ναι, δηλαδή. Ναι, τότε, τη δεκαετία του 80. Και πάντα ήταν η ΕΝΕΤ και η ΕΡΤ, τότε με βοηθούσαν. Στην Αυστραλία που είχα πάει το 81, με στο μαγαζί μου, που είχα πιστεύει, με στο μαγαζί μου υπάρχει μια εφημερίδα στην BBC, ο Μίνι Πικασό. Την έχω δει αυτή, ναι. Το έχεις κολλήσει. Είχα πάει μαζί με 20 πίνακες και πριν πάω να τις εκθέσω κάπου εκεί πέρα που θα έκανα μια άξιση, με είχαν καλέσει να κάνουμε κεραμική σε ένα μεγάλο χώρο. Τα έβαλε με στην αίθουσα πριν τα γέννη, πολύ διακρατά κατάκα. Όταν πήγαμε τρεις φορές στην Ελβετία για γεωπλάσια να κάνουμε κάτι και επιδείξει κάτι μεγάλα ξενοδοχεία, ο Λεμπέση, ο Γιάννης, ο Ποδότης, ο Περάμης και ο Μπεράμης, Λεμπέσης, Ποδότης και εγώ, ναι. Είχα πάει να πάρει μαντιού πίνακες και αυτή είναι άρπακτη. Θέλω να σου πω ότι και αυτός ο πίνακας προορίζεται για να τον πουλήσω. Αλλά θα τον πουλήσω. Όποιος θέλει, πανηγυράς, προηγούμενος, καινούριος, ιστορινός, να τον πάρει, τα λεφτά θα πάνε όλα στον Άγιο Σιμών. Δηλαδή, είναι εδώ πέρα, τον έχω βάλει για να τον βλέπει ο κόσμος και να μορφαίνει το αυτό και να σου εξηγώ πώς πάει στον σημείο. Αλλά αν κάποιος θέλει να τον αγοράσει, μπορεί να τον πάρει και να τον πάει σπίτι του και τα λεφτά θα πάνε στο παγκάρι του Άγιου Σιμών, γιατί ο Άγιος Σιμών θέλει βοήθεια, θέλει λεπτά. Α, οπότε τον έχεις, όποιος θέλει μπορεί να, να τον αγοράσει. Αυτό που είπα προηγουμένως ότι είχαν εκθέσει και τα πούλησε όλα, το λέω και μόνο ότι μπορεί μια μέρα, α, πεθάνω, να γίνω κι εγώ διάσημο. Οπότε όποιος το έχει πάρει, θα λέει: έχω κι εγώ ένα πίνακα τον Τόνι τσουχωρεμένου. Γιατί πρέπει να πεθάνει σήμερα για να γίνει διάσημο. Όχι λοιπόν, μόνο σήμερα. Εντάξει, τέλο πάντων. Μάλιστα. Και... Οπότε αυτό ο πίνακα τώρα εδώ, όποιο θέλει μπορεί να τον πάρει. Ναι. Ναι. Ωραία. Θα τον βγάλει δηλαδή από εδώ και θα τον δώσει όποιο τον πάρει. Αν δεν τον πάρει κανένα, τον αφήσει εδώ δηλαδή. Ναι, όποιο θέλει να τον πάρει πληροφορία, να πάρει τηλέφωνο τον Κασιώτη ή τον Μπάμπη ή τον Γυρίκο. Ή τον Τζανί τον Ούφριο ή εμένα που είμαι στην Επιτροπή, άκητος και ο Ντόσιος Ζαμαρίας, να του πούμε πληροφορίες, να έρθει σε επαφή μαζί μας, να τον πάρει. Και εγώ λεφτά δεν... Τα λεφτά θα πάνε στον Άγιο Σημείων, είπες, αλλά εάν δεν τον πάρει κανένας, τον αφήσει εδώ. Ναι, ναι. Εγώ δεν θα πάρω λεφτά, εγώ θα πάρω κάτι άλλο. Εγώ θα πάρω κάτι άλλο πιο σπουδαίο, πιο ευλογημένο. Τι θα πάρεις? Θα πάρω την ευχή του Αγίου Σιμεών και του πατέρα μου. Σε ευχαριστώ. Βοήθειά σου, Αντώνη.